Γιατί αποφάσισε η Ρος Ελλάς να προχωρήσει στο πρόγραμμα δωρεάς φαρμάκων? Obviously, it's a very difficult situation at the moment with lots of changes in the healthcare system. And unfortunately, due to the high rate of unemployment, a lot of patients end up without insurance and without adequate access to their medicines. So at Roche, we felt responsible that we want to do something about this and help patients to have better access to their medicines. Προφανώς πρόκειται για μια κατάσταση ιδιαίτερα δυσχερή και υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλιστικές καλύψεις ούτε σε φαρμακευτικές αγωγές. Έτσι, η ΡΟΣ αισθάνθηκε την ευθύνη να κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση και να προχωρήσει αυτού του είδους την παροχή προς αυτούς τους ανθρώπους. Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό? The program is an assistance program for uninsured patients. And what it basically is that we will provide free medicines for patients without the health insurance. The scope of the program is that we will donate about 2 million euros worth of medicines to patients that need them. This is equivalent to about 11,000 packs of free drugs that we will donate via hospitals or via the Bank of Medicines that has been established through the Athens Medical Association. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια αρρωγή προς τους ανασφάλιστους ασθενείς και ουσιαστικά θα παράσχει δωρεάν φαρμακευτικές αγωγές προς πολλούς ασθενείς που μπορούν να αφηληθούν. Είναι μια δωρεά περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αφορά περίπου 11.000 συσκευασίες φαρμάκων, οι οποίες θα διατεθούν είτε μέσω νοσοκομείων δωρεάν, είτε μέσω της Τράπεζας Φαρμάκων, η οποία έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον ΣΦΕ και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.